Ο Κρεμλίνο δήλωσε πως υπάρχει μια γενική τάση να κατηγορείται πάντα η Ρωσία για τα πάντα, απαντώντας σε ερώτηση για τις κατηγορίες ότι η Μόσχα μπορεί να βρίσκεται πίσω από μια σημαντική διαρροή εγγράφων των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ για ορισμένες χώρες περιλαμβανωμένες της Ουκρανίας. Η Κοινότητα των Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ προσπαθεί να διαχειριστεί τι συνέπειε τη διαρροή δεκάδων απόρριτων εγγράφων, συνέπειε που αφορούν τόσο τη λειτουργία κυβερνητικών υπηρεσιών, όσο και τι σχέσει με άλλε χώρε. Τα έγγραφα, την αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιώσει το Reuters από ανεξάρτητη πηγή, περιλαμβάνουν πληροφορίε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων για τι απώλειε των δύο πλευρών και άλλε λεπτομέρειε. Πρώην αξιωματούχος της CIA δήλωσε πως είναι πολύ πιθανό η Μόσχα να ενορχίστρωσε τη διαρροή ώστε να προκαλέσει σύγχυση και ενδεχόμενες διαιρέσεις ανάμεσα στην Ουάσικτον και τους συμμάχους της. Όταν ρωτήθηκε για τις κατηγορίες ότι η Ρωσία μπορεί να φέρει την ευθύνη, ο Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους «Δεν μπορώ να κάνω σχόλιο σε αυτό με κανέναν τρόπο». Εσείς και εγώ γνωρίζουμε πως υπάρχει πράγματι μία τάση να κατηγορείται πάντα και για τα πάντα η Ρωσία. Είναι γενικά μία αρρώστια.